ότι μπήκαν κονδύλια μέσα στο έλλειμμα τα οποία δεν έπρεπε να μπουν. Δεν είχαν μελετηθεί. Κατά πάσα πιθανότητα δεν έπρεπε να μπουν. Διότι τι εννοείται μπήκαν κονδύλια μέσα στο έλλειμμα? Μπήκαν κονδύλια, δηλαδή μπήκε παθητικό επιχειρήσεων του δημοσίου ή και μη, που δεν μελετήθηκε, δεν ερευνήθηκε, εάν ικανοποιούσε τα κριτήρια που βάζει ο κανονισμός, οι κανονισμοί της Eurostat. Ποιος ήταν ο σκοπός αυτός, αν συνέβη? Δεν θα μπω ποιος ήταν ο σκοπός. Είναι σημαντικό. Δεν μπορώ να μπω να ρωτήσουμε αυτούς που το κάνανε. Δηλαδή θέλω να πω, δεν μπορώ να πω, δηλαδή ποιος σκοπός, τι θέλετε να πείτε? Ποιο σκοπό θα είχε να κάνει να συνυπολογίσει ένα τέτοιο έλλειμμα? Δεν μιλάω για τον κύριο Γεωργίου. Όποιοι το κάνανε, δεν μπορούν να γνωρίζουν να το κάνουν. Εμείς δεν το κάναμε. Η επταμελής αρχή δεν συμμετείχε σε αυτή τη διαδικασία. Είχαμε απομακρυνθεί από τις 8 Οκτωβρίου του 2010, που ήταν η τελευταία μας συνεδρίαση. Δεν ξανακληθήκαμε να συμμετάσχουμε πουθενά. Ταυτόχρονα και πριν τις 8 Οκτωβρίου είχε δοθεί εντολή να μην έχουμε καμία πρόσβαση σε κανένα στοιχείο, να μην μας μιλούν καν τα στελέχη, τα επιστημονικά, ακόμα και τα διοικητικά της Ελστάτ. Τότε ποιος ήταν ο σκοπός ύπαρξης σας εκεί πέρα, δηλαδή, τι ακριβώς κάνατε? Αυτό και εμείς ρωτούσαμε. Εξ αρχής προσπαθήσαμε να διευκρινίσουμε και να ρωτήσουμε τον κύριο Πρόεδρο, αλλά και το Υπουργείο, ποιος είναι ο σκοπός της ύπαρξής μας εδώ. Δηλώσαμε ότι δεν θέλουμε να είμαστε σφραγίδες. Αν είναι να είμαστε σφραγίδες, γιατί μας προσλάβανε? Κύριε Γεροντά, να ρωτήσω κάτι. Είπατε ότι αυτό συμβαίνει από τον Οκτώβριο του 2010. Σωστά? Όχι. Πότε μπήκατε, ας πούμε, στην άκρη? Πότε παραγωνιστήκατε? Από την αρχή. Από τις 29. Τώρα δεν είπατε για τον Οκτώβριο του 2010. Αυτό ήταν το τέλος της απομάκρυνσης. Πλέον επιμείναμε πολύ να συμμετέχουμε και γίναμε ενοχλητικοί. Και από αυτό το σημείο και μετά δεν μας κάλεσαν ποτέ ούτε και για σφραγίδες. Άλλο είναι το αυτό ερώτημα θέλω που να θέλω να σας κάνω. Το αλλά εξ αρχής δεν συμμετείχαμε πουθενά. Εξ αρχής. Και θέλω να σας πω, από τις 29 Ιουνίου που επιλεχτήκαμε από τη Βουλή, από τις 29 Ιουλίου δεν συμμετείχαμε πουθενά. Η πρώτη συνεδρίαση έγινε 3 Αυγούστου, όπως σας είπα. Ρωτήσαμε εκεί τον Πρόεδρο ότι πρέπει να διευκρινιστεί, να κάνουμε ένα καταμερισμό εργασίας για τα ζητήματα, όμως μας είπε ο κύριος Παπακωνσταντίνου και ο κύριος Πλασκοβίτης, επήγουν και όπως τα βλέπουμε μέσα στο action plan, το σχέδιο δράσης, έπρεπε να προωθηθούν, διότι διαφορετικά η χώρα θα βρισκόταν σε μια πολύ άσχημη κατάσταση. Γιατί τώρα είμαστε καλύτερα δηλαδή σήμερα? Όχι, γι' αυτό οδηγηθήκαμε εδώ, διότι δεν έγινε κατά την άποψή μου, όχι μόνο τη δικιά μου, αλλά και άλλα μέλη το λένε αυτό, της στατιστικής αρχής, δεν έγινε καμία κατανομή δουλειάς. Ο πρόεδρος προσπάθησε μόνος του να κανονίσει. Σας παρακαλώ, ας μην πούμε στη διαδικασία ποιος έκανε τι. Το ερώτημά μου είναι συγκεκριμένο. Από τη στιγμή που έρχεστε σήμερα και καταγγέλλετε αυτά τα πράγματα. Είναι 2011, η χώρα κυριολεκτικά είναι στον κρεμό και αναρωτιέται όλος ο κόσμος που παίρνει τηλέφωνα γιατί δεν βγήκατε νωρίτερα να το καταγγείλετε. Λοιπόν, αυτό το έχω πει επανειλημμένως. Βγήκαμε, τα είπαμε πρώτα στην κυβέρνηση. Γιατί δεν βγήκατε στους προϊσταμένους μας. Έχω δηλώσει ότι έχω κάνει, έχω στείλει και emails και στην κυβέρνηση αλλά και στον τύπο. Μάλιστα. Καμία εφημερίδα εκτός από το Athens News το έχω δηλώσει. Μόνο το Athens News, το οποίο δεν το διαβάζουν οι Έλληνες, πολύ λίγοι το διαβάζουν, έβαλε τις απόψεις μου εκεί. Αντίθετα, κατηγορήθηκα από το σταθμό Sky, χωρίς να με ρωτήσουν καθόλου, και στο ραδιοφωνικό σταθμό, αλλά και στις ειδήσεις του Sky, κατηγορήθηκα ότι ήθελα να καταλάβω εγώ τη θέση του Προέδρου και γι' αυτό διαμαρτύρομαι. Και επιπλέον κατηγορήθηκα ότι συνδικαλιζόμουν και μάλιστα μέσα σε ορισμένα emails που είχε στείλει ο μόνιμος εκπρόσωπος της Eurostat στον κύριο Ράντερ Μάχερ, μιλάει ότι το συμβούλιο εκεί συνδικαλιζόταν, δεν έκανε άλλο πράγμα και ότι θέλαμε να αυξήσουμε τους μισθούς, λέει, των υπαλλήλων της Ελστάτ. Ποτέ δεν έγινε αυτό το πράγμα. Κυρία Γεροντά, εξακολουθώ όμως να διατηρώ το ερώτημά μου, δεν έχω πάρει απάντηση. Ναι. Γιατί βγαίνετε σήμερα και το καταγγέλλετε, ενώ η κατάσταση παραμένει να είναι τόσο ισχυρή και κυριολεκτικά τόσο επικίνδυνη για τη χώρα, πριν από ένα χρόνο, μην πάμε και πιο πίσω, κύριε Καζάκη.
Βοηθήστε με λιγάκι. Ήτανε πιο. Αλλά εγώ νομίζω ότι η κυρία Γεωργάντα έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Δηλαδή, τη διορίζει η Βουλή. Έτσι δεν είναι? Ναι. Εσάς και άλλους δύο. Λοιπόν, όχι, σύμφωνα άλλους με τον νόμο. Τρεις. Άλλους τρεις. Ωραία. Μεταξύ των οποίων και ο κ. Γεωργίου. Τι έκαναν? Έδωσαν τη δυνατότητα στην προϊστάμενη αρχή να παρέμβει. Καμία ανταπόκριση. Πήγανε στον Υπουργό. Καμία ανταπόκριση. Και όταν λύθηκε όλο αυτό το κύκλωμα, βγήκαν προς τα έξω. Τι άλλο να κάνανε? Άρα δηλαδή, κυρία Γεωργαντά, κόφευαν οι υπεύθυνοι, οι προϊστάμενοι, να το πούμε έτσι. Ναι. Θέλω να μου μεταφράσετε σε νούμερα, αν είναι δυνατόν, αυτό το πλασματικό έλλειμμα το οποίο δημιουργήθηκε. Τι σημαίνει σήμερα σε νούμερα, σε χρήματα? Εάν υποθέσουμε ότι είναι 12% αντί για 15,4%, γιατί μπορεί να είναι και μικρότερο και από το 10%. Το έλλειμμα το πραγματικό λέτε? Το πραγματικό. Mm-hmm. Οι τρεις ποσοστιαίες μονάδες αντιστοιχούν περίπου σε 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Προχθές διάβαζα ότι πουλήσαμε ομόλογα με ένα επιτόκιο που το κοίταζα, έλεγα μήπως κάνουν λάθος, 80%. Ψηφιακής κάρτας. Ναι. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση καταστροφική. Δηλαδή εάν το έλλειμμα ήταν, γι' αυτό λέω ότι είναι πολύ σημαντικά τα στατιστικά στοιχεία, όχι επειδή είμαι στατιστικός και οικονομέτρης, είναι πάρα πολύ σημαντικά τα στατιστικά στοιχεία. Ακόμα και η Eurostat, θέλω να σας πω, μέσα στον οδηγό που δίνει για την εφαρμογή αυτού του πολύπλοκου συστήματος των κριτηρίων, δεν είναι απλά τα κριτήρια αυτά, είναι ένα πολύπλοκο, μπορώ να σας αναφέρω μερικά, πρέπει ταυτόχρονα να ικανοποιούνται πολλά κριτήρια, και λέει η Eurostat εκεί, το θέμα αυτό χρειάζεται ενδελεχή μελέτη και έρευνα από στατιστικούς επιστήμονες. Έγινε και άλλους επιστήμονες, διότι λέει επηρεάζει το έλλειμμα, ναι, την ευημερία των χωρών. Μάλιστα. Έγινε αυτός λοιπόν ο ενδελεχής έλεγχος όπως προβλέπετε? Όχι, από τους οργανισμούς. Αυτό λέω ότι δεν έγινε κανένας έλεγχος. Ζητήσαμε εμείς να γίνει ένας έλεγχος, να μπορέσουμε να δούμε γιατί βάζουμε μέσα στο έλλειμμα ένα συγκεκριμένο ποσό για τα swaps. Εσείς γιατί το κάνατε αυτό εφόσον γνωρίζετε ότι οι κανονισμοί είναι διαφορετικοί, γιατί το αποδεχτήκατε? Δεν το αποδεχτήκαμε. Ναι, αλλά το έλλειμμα όπως λέτε μπήκε, έγινε μεγαλύτερο. Ναι, αλλά χωρίς τη δικιά μας έγκριση, συνένεση. Έχει παραλάβει τρεις φορές αυτό. Χωρίς τη δικιά μας, φαίνεται λίγο... πώς να σας πω, λίγο πολύ παράξενο. Αλλά όμως δεν συμμετείχαμε κανείς από εμάς. Ούτε ο εκπρόσωπος του κυρίου Παπακοσταντίνου, που ήταν η κυρία Μπαλφούσια, ούτε ο εκπρόσωπος της Τράπεζας Ελλάδος, ούτε ο εκπρόσωπος του προσωπικού που γνώριζε πώς γίνονται οι διαδικασίες. Ποιος τα έκανε, κυρία Γιώργαντα, δηλαδή με συγχωρείτε. Ποιος τα έκανε τελικά όλα αυτά τα πράγματα και είμαστε σήμερα μια χώρα πρώτων πυλών, πρώτου γκρέμου, δηλαδή τι να πούμε άλλο? Και να υποθέτει κάτι ακόμη, αν υποθέσουμε ότι πράγματι αυτό είναι πλασματικό το έλλειμμα, βοηθήστε με και εσείς κύριε Καζάκη, δεν μπορεί να γίνει πλέον άλλος έλεγχος ο οποίος να το βάλει στα κανονικά του δεδομένα? Νομίζω ότι είναι πολύ αργά τώρα. Επιπλέον, δεν σας είπα και το άλλο. Εχθές πιθανόν, είχα μάθει ότι χθες πιθανόν, το ΑΕΠ, δηλαδή το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, αναθεωρείται. Προσπάθησα να μάθω ποιος γνωρίζει τα νούμερα της αναθεώρησης. Δεν τα γνώριζε κανείς. Ποια ήταν τα νούμερα? Αυτό. Το ΑΕΠ είναι στον παρονομαστή του κλάσματος. Δηλαδή, εάν το ΑΕΠ βγει παραπάνω από ό,τι ήτανε πέρσι, που βγάλαμε το 14,5, ναι, τότε το έλλειμμα μικραίνει. Εάν βγει παρακάτω, το έλλειμμα μεγαλώνει. Ποια είναι? Έχει γίνει ανακοίνωση για αναδιαμόρφωση του ΑΕΠ? Δηλαδή γίνεται κρυφά? Υποθέτω, μυστικά δηλαδή. Ας μην μιλάμε για υποθέσεις, ας μην μιλάμε για δεδομένα όμως. Γιατί, κοιτάξτε, δεν έχει βγει ανακοίνωση. Τουλάχιστον στη γνώση μου δεν έχει πέσει ότι έχει βγει ανακοίνωση. Ούτε και εγώ, γι' αυτό το λέω. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτό, να μην προχωρήσουμε και κάνουμε κάτι και τρομάζουμε περισσότερο τον κόσμο. Υπάρχει ένα ζήτημα. Καταρχήν, στο δελτίο τύπου 15 Νοεμβρίου 2010, που ανακοινώνονται τα δημοσιονομικά στοιχεία της περίοδου 2006-2009, τα αναμορφωμένα, περιλαμβάνει, αναφέρεται συγκεκριμένα ότι έγινε αναταξινόμηστο δημοσίων επιχειρήσεων, αυτό που λέει η κυρία Γεωργαντά, αναφέρει 16-17 δημόσιες επιχειρήσεις, χωρίς συνημμένα στοιχεία που μας εξηγούν για ποιο λόγο έγινε αναταξινόμηση.
Δεύτερο, εντάσσονται και αυτό συμβάλλει στο έλλειμμα κατά 0,74%. Λέει. Ένα δεύτερο κομμάτι που αύξησε πάρα πολύ το έλλειμμα είναι η ένταξη των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης. Οι οποίοι κανονικά δεν θα έπρεπε να βρίσκονται όχι, μέσα βέβαια, σε αυτό. Θα σας πω συγκεκριμένα. Σήμερα δημοσιεύτηκε στη γερμανική εφημερίδα, οικονομική εφημερίδα, δήλωση του επικεφαλής ενός Ινστιτούτου. Λίγο πιο σύντομα παρακαλώ, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ενός Ινστιτούτου, ο οποίος λέει πολύ απλά ότι το δημόσιο χρέος Γερμανίας είναι αυτή τη στιγμή 2-3 εκατομμύρια. Αν συνυπολογιστούν σε αυτό και το έλλειμμα των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, πάει σε 5-3 εκατομμύρια. Η Γερμανία δεν συνυπολογίζει το ασφαλιστικό της σύστημα στα δημοσιονομικά της. Και καλά κάνει, κατά τη γνώμη μου. Εμείς γιατί το υπολογίζουμε? Κύριε Καρατζά, ένα σχόλιο θα ήθελα πριν κλείσουμε την εκπομπή μας απόψε. Θα πρέπει να φύγει από το θέμα. Δεν πειράζει. Το σχόλιο δικό σας. Εν συντομία, παρακαλώ. Πολύ απλά ότι η ελληνική προσέγγιση, η δική μας η προσέγγιση, και εννοώ όχι μόνο των κυβερνήσεων, αλλά και του λαού ο οποίος υποστηρίζει ή ο οποίος ψηφίζει τις κυβερνήσεις, θα πρέπει να είναι να αντικατοπτρίζει κάποιο σθένος, διότι πραγματικά μπαίνουμε χώρια από την δύσκολη περίοδο που περνάμε, την οικονομική, ίσως την πιο δύσκολη τα τελευταία 60-70 χρόνια. Μπαίνουμε και σε ενδιαφέρουσες, ίσως όπως λένε οι Κινέζοι, ζούμε ενδιαφέρουσες εποχές. Πολιτικές εξελίξεις. Από απόψεως πολιτικών και γεωπολιτικών εξελίξεων. Έχουμε δηλαδή και δυνατότητες, να πούμε κάτι πολύ θετικό, έχουμε τη δυνατότητα να μετατρέψουμε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι πολύ αρνητικό, εφόσον υπάρχει σθένος και εφόσον υπάρχει βούληση και εφόσον υπάρχει και σκέψη, σε μια ανακατάταξη γεωπολιτική της Ανατολικής Μεσογείου, σε κάτι το οποίο θα μετατραπεί σε όφελος. Ένα πολύ μεγάλο όφελος. Μάλιστα. Κύριε Κουντούρη, τελευταίος λόγος σε εσάς. Καλό βράδυ και καλή τύχη. Ο Θεός βοηθός. Δεν χρειάζεται μόνο ο Θεός. Εγώ το. Δεν χρειάζεται μόνο ο Θεός. Ελπίζουμε κάπου να προσθέσαμε έτσι ένα πολύ μικρό κομματάκι στην δική σας την ενημέρωση. Την άλλη εβδομάδα θα είμαστε πάλι εδώ πέρα, θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μέχρι τότε να είστε καλά και πάνω απ' όλα να διατηρούμε όλη την ψυχραιμία μας και την ελπίδα μας. Ακολουθεί βεβαίως το δελτίο ειδήσεων του Kona Channel. Καλό βράδυ.